εντάξει. Να βάλουμε μια ανωτελεία. Σας ευχαριστώ. Να ακούσετε κι εσείς, με ενδιαφέρον θα ακούσετε την κυρία Μιχαηλίδου. Καλή σας μέρα, Υπουργέ μου. Καλημέρα σας. Απολογούμε που καθυστερήσαμε λίγο. Λοιπόν, Υπουργέ μου, εντάξει, οι εικόνες τις έχετε δει, τις έχετε ξαναδεί, σας ενημέρωσαν κιόλας χθες. Ξέρω ότι ξέρετε πολύ καλά το τι σημαίνει σχολείο στην Κύπρο. Σήμερα θα πάνε να κάνουν ξανά ελέγχους, Υπουργέ. Κοιτάξτε, πρέπει να πούμε από την αρχή ότι δεν είναι σωστό να γίνεται κάτι και εκ των υστέρων να τρέχουμε να διορθώσουμε εγκαταστάσεις. Οπότε χθες είχαμε φέρει όλους τους ανθρώπους και τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στο θέμα. Ήταν η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων, οπότε εκπροσωπήθηκαν φυσικά οι γονείς, καθώς και οι φορείς της Λάρνακας. Ήταν η εφορία, που είναι ο βασικός εταίρος εδώ, που έχει να κάνει με τις επιδιορθώσεις αυτές των σχολικών κτηρίων. Ήταν και το Υπουργείο βεβαίως και από την πλευρά μας και οι τεχνικές υπηρεσίες, που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οι τεχνικές υπηρεσίες αναλαμβάνουν μεγάλα έργα. Χτίσιμο σχολείων και άλλων κτηρίων, βελτιώσεις μεγάλες κλπ. Συνεπώς η ευθύνη για τις επιδιορθώσεις είναι κυρίως τις εφορίες. Mm-hmm. Χωρίς να μιλάμε όμως για ευθύνες, αλλά και για διακριτούς ρόλους που ήδη υπάρχουν, χτες είχαμε θέσει το θέμα ασφάλειας και υγείας ως άμεση προτεραιότητα. Ανεξαρτήτως κονδυλίων ή άλλων εμποδίων, έχουμε θέσει την σχολική εφορία ενώπιον των ευθυνών της και είπαμε ότι εντός μιας εβδομάδας θα πρέπει να καταγραφούν τέτοιου είδους επικίνδυνες καταστάσεις. Θα μου πείτε τώρα έπρεπε να γίνει? Όχι. Κάθε χρόνο καλούνται οι εφορίες να εντοπίσουν Παγκύπρια σε όλα τα σχολεία επικίνδυνα σημεία, πιθανότητα ρίσκου, κινδύνου και να τα επιδιορθώσουν άμεσα χωρίς να σκεφτούν το κόστος και σε δεύτερη φάση να ενημερώνουν και τις τεχνικές υπηρεσίες για να παρέμβουν ή να διευκολύνουν. Αυτό προφανώς δεν έγινε στην περίπτωση της Λάρνακας. Όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση της Λάρνακας. Συγγνώμη, Υπουργέ μου, που θα παρέμβω εδώ, αλλά γίνεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Υπάρχει ένα θέμα επικοινωνίας. Δεν θέλουν κάποιοι αυτό να αναλάβουν τις ευθύνες. Δηλαδή, εγώ από την στιγμή που κάνουμε τέτοια θέματα, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι σε ένα σχολείο, με παίρνουν τηλέφωνο και μου στέλνουν φωτογραφίες από ακόμα 10 σχολεία. Ακόμα 10 σχολεία. Μα πού είναι η σχολική εφορία? Πρέπει να ξεκαθαριστούν οι ρόλοι, οι ευθύνες, τα πάντα. Ναι. Και ναι. Ο στόχος της χθεσινής της σκέψης, που ήταν η πρώτη από σειρά συναντήσεων προφανώς ναι. που θα έχουμε, ήταν να δούμε αυτά τα σημεία που υπάρχουν, ώστε άμεσα και από τις τεχνικές υπηρεσίες και από το Υπουργείο να επιδιορθωθούν ή να δούμε πώς τροφοδρομούμε καταστάσεις επιδιόρθωσης. Σαφέστατα και δεν είμαστε όλοι ειδικοί σε αυτά τα θέματα, αλλά αυτοί που είναι ειδικοί θα πρέπει να αναλάβουν και τις ευθύνες. Ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι, επειδή δεν ξέρω αν στέκει αυτό, ότι έφυγε από τη μέση τώρα η σχολική εφορία της Λάρνακας και αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και εκτάκτως, λόγω της κατάστασης, μέχρι να γίνουν οι συσκέψεις και να μας καταγγελθούν τα γεγονότα, ναι, αναλάβαμε αμέσως ως τεχνικές υπηρεσίες. Θα έχουμε κοντά μας την εφορία φοιτητά. Απλά ανατέθηκε την εφορία μέσα στη βδομάδα να μας φέρει και τα υπόλοιπα προβληματικά σημεία σε άλλα σχολεία της Λάρνακας και όχι μόνο, πάμε και Παγκύπρια, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα άμεση εικόνα και να δράσουμε. Ναι. Επειδή ο πρόεδρος των σχολικών εφορίων, ο κύριος Ντίνος Έλληνας, που έχουμε και μια πάρα πολύ καλή επικοινωνία μαζί του γενικότερα και ο άνθρωπος όποτε θα τον πάρουμε ένα τηλέφωνο έχει και τις απαντήσεις σε πάρα πολλά. Απλώς επειδή γνωρίζουμε μόνο τον κύριο Έλληνα που είναι ο πρόεδρος των σχολικών εφορίων. Από εκεί και πέρα, Υπουργέ μου, με αφορμή και αυτό που έγινε, ξέρετε ποιοι είναι στις σχολικές εφορίες, ξέρετε αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στους τομείς, ότι όντως... Υπάρχουν εξειδικευμένοι. Το θέμα είναι να τονιστεί και να λειτουργήσει αυτή η σχέση συνεργασίας. Είναι το τρίπτυχο εφορία, σχολείου και τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου μας. Ναι. Προφανώς σε κάποιες σχολικές εφορίες, σε κάποιες επαρχίες λειτουργεί άριστα, σε άλλες λιγότερο καλά και σε άλλες καθόλου. Και οι λόγοι που δεν μπορεί να λειτουργήσει καθόλου, ποιοι είναι, ας πούμε? Για παράδειγμα, φάνηκε ότι φοβόντουσαν ίσως πιθανότητα αύξησης του κόστους ή δεν είχαν την ευχέρεια να προχωρήσουν με αγορά υπηρεσιών.
Θέλω να πω κάτι. Στην περίοδο της πανδημίας, αφού αναφερθήκατε στον κύριο Έλληνα, λόγω του έκτακτου της κατάστασης και του επείγοντος για λόγους ασφαλείας, αγοράστηκαν τόσα πολλά υλικά, έγιναν τόσα πολλά έργα και εκ των υστέρων καλύφθηκε το κόστος από το Υπουργείο. Συνεπώς δεν ήταν εδώ στις εγκυκλίους μας αναφέρουμε συνέχεια ότι ακόμα και στην περίπτωση που υπάρχει θέμα κόστους, μπορούν να έρθουν σε εμάς και θα μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λένε, γιατί πολλές φορές που λέτε, γιατί πολλές φορές μπαίνουν οι συνδέσμοι γονέων μέσα για να λύσουν ή να χτίσουν, για παράδειγμα, μία αίθουσα πολλαπλής χρήσης που θέλει αυτό το σχολείο, το οποίο χρήζει, αν με ρωτάτε εμένα, να το γδάρεις όλο, να το ξαναχτίσεις. Αλλά δεν είμαι τεχνικός. Αλλά δεν γίνεται. Δηλαδή, και εγώ ήμουνα μέσα στο σύνδεσμο γονέων των μωρό μου. Πόσα σουβλάκια να ψήσεις, πόσα μπισκότα να πουλήσεις, για παράδειγμα. Δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα, βέβαια. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Δηλαδή, είναι πολύ ωραία περνάμε που τα κάνουμε αυτά. Το θέμα είναι ότι δεν έπρεπε αυτά να παρέχονται στα παιδιά μας. Υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες και υπάρχει και η καταβολή συγκεκριμένων κονδυλίων στις εφορίες για αυτά ακριβώς τα πράγματα. Συνεπώς, τα συζητήσαμε χτες εξαντλητικά. Φύγαμε από τη συνάντηση με συγκεκριμένο πλάνο, το οποίο εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα αναμένουμε, μέσω του οποίου θα αναμένουμε αποτελέσμα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα επανέλθουμε, Υπουργέ μου. Ξέρω ότι έχετε σύσκεψη σε 4 λεπτά. Σας αφήνω να πηγείτε μια γουλιά νερό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την επόμενη φορά εδώ στο στούντιο. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια. Λοιπόν. Να πάμε στην Αλεξάνδρα. Απλώς θέλω να πω ότι. Και να